Όπως όλοι γνωρίζουμε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των φαινομένων παραβατικότητας των νέων. Τα στοιχεία που αντλούμε από την ελληνική αστυνομία δείχνουν πραγματικά μια αύξηση 60% το τελευταίο 3 χρόνια, από το 20 μέχρι το 23, και δυστυχώς φέτος το 2024 έχουμε μια ραγδαία αύξηση της τάξης του 50% σε αδικήματα μόλις το πρώτο 8μήνο του έτους. Δηλαδή μέσα στους πρώτους 8 μήνες ήδη έχουμε προβεί σε περιστατικά. Έχουμε 9.000 συλλήψεις ανηλίκων για παραβατικές συμπεριφορές, όταν το αντίστοιχο νούμερο του έτους 2023 ήταν μόλις 6.000. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε καθημερινά, είναι ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, αν όχι όλοι, εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας. Και πραγματικά, στα πλαίσια αυτά, θα κάνω και μία τοποθέτηση σε λίγο, στα πλαίσια του προσυνεδρίου που γίνεται εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, για το θέμα αυτό, για το ρόλο της ΚΕΔΕ, αλλά όχι μόνο της ΚΕΔΕ, ο οποίος είναι συντονιστικός, και πώς πρέπει να ευαισθητοποιήσει όλους τους φορείς, την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, ΜΚΟ, την εκκλησία, την εκπαίδευση και μια σειρά άλλων οργανισμών, ούτως ώστε όλοι μαζί συντονισμένα να δούμε αυτό το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι, πρέπει να δούμε τι γίνεται στη διεθνή κοινότητα, να πάρουμε ιδέες από πώς αντιμετωπίζουν αυτοί ανάλογα θέματα, διαβάζοντας και ενημερώνοντας. Υπάρχουν στη Δανία προγράμματα τα οποία ασχολούνται στην εκπαίδευση, και πραγματικά την τελευταία 20ετία, από το 1998 μέχρι το 2018, είχαμε μια ραγδαία μείωση των περιστατικών παραβατικότητας των νέων. Υπάρχουν άλλα προγράμματα στην Αγγλία, στη Γαλλία, αλλά όχι και μόνο. Εδώ έχουν θεσπιστεί από το 1999 τα Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας στους Δήμους, όμως πραγματικά, και εσείς γνωρίζετε και όλοι γνωρίζουμε, ότι δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, άρα πρέπει κάτι να γίνουν. Αλλά είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία θα ακούσετε και στην τοποθέτησή μου, τα οποία η ΚΕΔΕ πρέπει να συντονίσει και για να βελτιώσουμε λίγο τα θέματα αυτά. Χρειάζεται σκληρός αγώνας και επίπονος αγώνας από όλους μας.